Καλησπέρα, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Να ευχηθώ κι εγώ από τη μεριά μου καλή επιτυχία στο ΚΚΕ, στη Λαϊκή Συσπήρωση, στο Γιάννη Πρωτούλη, στο Βαγγέλη Σίμω, καθώς και στους υπόλοιπους υποψηφίους μας. Είμαι σίγουρος πως όλοι μας, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να βγει το ΚΚΕ πιο δυνατό την επόμενη μέρα. Ισχυρό ΚΚΕ την υπομένη των εκλογών σημαίνει ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση που θα αγωνίζεται καθημερινά στον πλευρό του λαού. Αυτό σήμερα είναι αναγκαίο περισσότερο από ποτέ. Σήμερα, που μας λένε 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες τη μέρα, πως τίποτα δεν αλλάζει, πως δεν υπάρχει εναλλακτική, πως θα πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε μέσα στη φτώχεια και την εξαθλίωση με τσακισμένα δικαιώματα. Δεν πρέπει να τους απαντήσουμε. Δεν έχουμε χρέος να τους αποδείξουμε πως όλα αλλάζουν. Δεν έχουμε χρέος να είναι αυτές οι εκλογές η αρχή για να ξεκινήσουν να αλλάζουν οι συσχετισμοί στην κοινωνία, για να σταματήσει η γενικευμένη απογοήτευση που υπάρχει συνολικότερα στον κόσμο. Πώς θα γίνει τώρα αυτό? Με τη συμπόρευση με το ΚΚΕ στο κάλεσμα συστράτευσης που έχει απευθύνει σε όλους τους προοδευτικούς ανθρώπους. Σε όλους αυτούς που καταλαβαίνουν πως αυτό που ζούμε πλέον έχει ξεφύγει από τα όρια της καπιταλιστικής κρίσης και έχει μετατραπεί σε μία μόνιμη κατάσταση. Αυτό είναι το μέλλον που μας επιφυλάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ αν δεν αντιδράσουμε. Η περίοδος που διανύουμε άλλωστε είναι κρίσιμη. Το γνωρίζετε. Οι ανταγωνισμοί στο Αιγαίο και στα Βαλκάνια φουντώνουν. Δεν πρέπει λοιπόν να επιτρέψουμε στην τοπάθεια και τη μυρολατρεία να εισχωρήσουν βαθύτερα μέσα στην κοινωνία μας. Πρέπει να τις ξεριζώσουμε και μαζί με αυτές να ξεριζώσουμε και τις αιτίες που κάνουν τις ζωές μας φτωχότερες. Πρέπει ακόμα να απορρίψουμε τα ψεύτικα διλήμματα ανάμεσα στα οποία προσπαθούν να μας παγιδεύσουν τα αστικά κόμματα. Απ' τη μία μεριά η Νέα Δημοκρατία με το σύνθημα «Λαϊκισμός ή σοβαρότητα» και απ' την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ με το σύνθημα «Πρόοδος ή συντήρηση». Απαντάμε και στους δύο. Πρόοδος και σοβαρότητα είναι όταν δουλεύεις να πληρώνεσαι και ο μισθός που παίρνεις να σου φτάνει για να ζήσεις. Πρόοδος και σοβαρότητα είναι να βγαίνουν αφεντικά της κοινωνίας αυτοί που παράγουν τον πλούτο. Πρόοδος και σοβαρότητα είναι να μην πληρώνουν οι εφοπλιστές εθελοντική προσφορά. Πρόοδος και σοβαρότητα είναι όταν αρρωστήσεις να έχεις ένα κρεβάτι στο νοσοκομείο και όχι ράτσο. Αυτά είναι πρόοδος και σοβαρότητα, φίλες και φίλοι. Θα ήθελα ακόμα να κάνω μια αναφορά στη νέα γενιά. Τη δική μου τη γενιά, που άλλοτε τη λένε απολιτικ, και άλλοτε την καλούν να κοιτάξει μόνο τον εαυτό της και κανέναν άλλον. Της λένε επίσης να πάψει να ονειρεύεται. Ξέρετε, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Το να απαγορεύσεις το δικαίωμα στο όνειρο. Η νέα γενιά όμως, να είσαι σίγουρη, βρίσκει σιγά σιγά τα πατήματά της, συνέρχεται από το σοκ της κρίσης και θα δώσει δυναμικότερες απαντήσεις στο μέλλον, για τον κόσμο μέσα στον οποίο θέλει να ζήσει, που είναι σίγουρα ένας κόσμος καλύτερος, με περισσότερη δικαιοσύνη. Λέω περισσότερη, γιατί τέλειες κοινωνίες δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως κοινωνίες που έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις σύγχρονες ανάγκες του και κοινωνίες σαν τις σημερινές που έχουν στο επίκεντρο το κεφάλαιο και τα κέρδη του. Εγώ διαλέγω με όλη μου την καρδιά, χωρίς τον παραμικρό δισταγμό, τις πρώτες κοινωνίες, τις ανθρώπινες. Και γι' αυτό είναι μεγάλη μου τιμή που θα είμαι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση στο Δήμο Πετρούπολης και με το ΚΚΕ, που έκλεισε έναν αιώνα ζωής και δράσης, παλεύοντας αταλάντευτα για τις κοινωνίες που υπηρετούν τον άνθρωπο. Θα κλείσω αυτή τη σύντομη παρέμβαση με την αγαπημένη μου φράση. Μια φράση του Αμερικανού συγγραφέα Ernest Hemingway που λέει: «Τον άνθρωπο μπορείς αν θες να τον εξοντώσεις, αλλά δεν μπορείς να τον νικήσεις». Δεν θα μας νικήσουν, συντρόφισσες και σύντροφοι, όσο και να το προσπαθούν, να γεμίσουν οι
κάλπες κόκκινα γαρίφαλα. Τα γαρίφαλα της ελπίδας, της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. Σας ευχαριστώ πολύ.